δέχει από μας. Αν εμείς συμπεριφερθούμε σωστά, αν δουλέψουμε σωστά, αν δουλέψουμε ομαδικά, όχι ένας να χτίζει και ο άλλος να χτίζει, τότε η χρονιά θα είναι πολύ καλή. Ο λαός μας είναι δουλευταράς λαός. Και όχι μόνο δουλεύει, αλλά ξέρει να ζει και με τα πολλά, να ζει και με τα λίγα. Από μας λοιπόν εξαρτάται να βγει σωστή η χρονιά, γιατί έχουμε έναν λαό που είναι και θρησκευόμενος λαός. Όλα συγκλίνουν ώστε η χρονιά να είναι καλή. Το μόνο που δεν εξαρτάται από μας δυστυχώς, όπως το έχετε αντιληφθεί κι εσείς, είναι το εθνικό μας θέμα. Γιατί ο εχθρός θέλει τα πάντα. Και δεν βλέπω στο σημείο αυτό η χρονιά να είναι καλή, επιτέλους να έχουμε μια λύση έπειτα από 44 χρόνια. Έχω πει πολλές φορές ότι και η μη λύση ίσως να είναι η καλύτερη λύση. Αυτό βέβαια θα το δουν πρώτα οι πολιτικοί, οι άρχοντες του τόπου τούτου, αλλά λόγον έχει και ο λαός, γιατί εκείνος είναι που θα υποφέρει ή θα χαίρεται. Γι' αυτό πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε τις δυσκολίες, να εργαστούμε ομαδικά, συγχρονισμένα, με ταπείνωση, ούτως ώστε η λύση να φέρει την χαρά και την ευτυχία στο λαό μας και στον τόπο μας. Αν όμως δεν πετύχουμε αυτό, είναι καλύτερα να μείνουμε όπως ήμεθα και πάλι η χρονιά θα είναι καλή για να μην πάμε στα χειρότερα. Ό,τι εξαρτάται από την Εκκλησία, η Εκκλησία θα διδάξει. Θα αγωνιστεί μαζί με τους πολιτικούς, ούτως ώστε να πετύχουμε όσον το δυνατόν μια λύση που θα φέρει ευτυχία και χαρά σε όλο τον κυπριακό λαό. Και στους Έλληνες, και στους Τούρκους. Είμαι θα κάτοικη αυτού του νησού και πιστεύω ότι μια σωστή αντιμετώπιση των πραγμάτων θα φέρει την ευτυχία σε αυτόν τον τόπο. Χρόνια πολλά σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και ό,τι καλό να δώσει για την πατρίδα μας και για τον λαό μας. Χρόνια πολλά. Καλός μας χώρος, εκκλησιά, εκκλησιά.
πάντοτε είναι καλός. Αλλά εξαρτάται και από εμάς αν θα παραμείνει καλός. Αν εργαστούμε όλοι ομαδικά, έχοντας την ίδια κατεύθυνση, πιστεύω ότι ο χρόνος θα είναι καλός. Ο ελληνικός λαός είναι θρησκευόμενος λαός. Αγαπά τον τόπο, αγαπά την πατρίδα, εργάζεται και για το καλό το δικό του, της οικογένειάς του. Και από αυτής της απόψεως πιστεύω ότι ο χρόνος θα είναι καλός. Γνωρίζετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ότι τα εθνικά προβλήματα απασχολούν το έθνος επί καθημερινής βάσεως και εξαρτάται από άλλους δυστυχώς άνθρωπους.